Γεια σας. Δεύτερη μέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων σήμερα για τα Γενικά Λύκεια. Ε, ξεκινάμε με τα μαθηματικά προς ανατολισμού για τα παιδιά των θετικών σπουδών και των οικονομικών σπουδών. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι ήταν θέματα όχι ιδιαίτερα απαιτητικά, έχοντα όμως κάποια ερωτήματα ιδιαίτερα απαιτητικά. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, με το θέμα «Α». Ε, το ερώτημα Α1 αφορά τη θεωρία μα στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 135. Το ερώτημα Α2 πάλι τη θεωρία μα σχολικό βιβλίο, σελίδα 51. Το Α3 σχολικό βιβλίο, σελίδα 23. Στο Α4, το Α είναι σωστό, το Β είναι λάθο, το Γ, το Δ και το Ε είναι σωστά. Περνάμε στο θέμα Β. Στο θέμα Β, στο πρώτο ερώτημα, πρέπει να θέσουμε χ και ένα ίσον U για να βρούμε την F του Χ. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχουμε συνηθίσει σε παλαιότερε εξετάσει, όχι όμω ιδιαίτερα δύσκολο. Βρίσκουμε λοιπόν ότι η F του Χ είναι η HEPA στην 1 πλην Χ. Οπότε, στο δεύτερο ερώτημα, παραγωγίζοντα, η F είναι συνεχή και παραγωγήσιμη ω πράξη και σύνδεση παραγωγήσιμων. Η εφτόνο χ είναι η Α στην 1 πλινχή επί 1 πλινχή. Μηδενίζεται στο 1 και στο πινακάκι μας βλέπουμε τη μονοτονία τη εφ. Γνησίω αύξηση στο πλινάπειρο 1 κλειστό και γνησίω φθήνουσα στο κλειστό 1 συνάπειρο. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Ε, η εφ παρουσιάζει στο χ 0 ίσον 1 ε, ακρότατο το εφ του 1 ολικό μέγιστο το οποίο είναι 1. Για το Β3 ερώτημα βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο. Το πρόσημο τη δεύτερη παραγώγου φαίνεται στον πίνακα, όπου έχουμε και την κυρτότητά τη. Στο πλυνάπειρο 2 κλειστό η F είναι η κύλη και στο 2 συνάπειρο η F είναι η κυρτή. Οπότε ε, τόσο, έχουμε σημείο καμπή στο α 2,F2. Η F είναι συνεχή στο R, συνεπώ δεν έχει κατακορυφή ασύμπτωτη. Το όριο στο συνάπειρο κάνει 0, άρα υψίσω με το 0 οριζόντια ασύμπτωτη. Ε, και στο πλήν άπειρο δεν έχουμε ασύμπτωση γιατί το όριο τη εύτουχη διαχείριση στο, στο πλήν άπειρο μα δίνει συνάπειρο. Ωραία. Πάμε στο ερώτημα Β4. Στο πρώτο, η F συνεχή και γνησίω αύξηση στο πλινάπειρο κόμμα 1. Συνεπώ, το σύνολο τιμών τη θα είναι το όριο στο πλινάπειρο τη F του Χ, το F του 1, που θα μα δώσει πλινάπειρο κόμμα 1 κλειστό. Η F είναι γνησίω φθήνουσα και συνεχή στο α2, κλειστό 1, συνάπειρο. Άρα, με ανάλογο τρόπο βρίσκουμε ότι το F του α2 είναι το ανοιχτό 0, κλειστό 1. Τελικά λοιπόν, το συνολοτιμό τη είναι το F του α πλινάπειρο κόμμα 1 κλειστό. Ε, στο δεύτερο ερώτημα. Ε, αν λάμδα είναι μικρότερο τη το του μηδενό, η έξωση έχει μία ρίζα στο α1, μοναδική λόγω μονοτονία. Αν το λάμδα είναι από το 0 έω το 1, η έξωση έχει δύο ρίζε, μία στο α1 και μία στο α2. Για λάμβα ίσον 1 η έξωση έχει μία ρίζα την χ ίσον 1 στη θέση ολικού μεγίστου. Και για λάμδα μεγαλύτερο του 1 η έξωση δεν έχει ρίζε. Περνάμε στο θέμα Γ. Ε, για ταχύτητα μικρότερα του 0 στην συνεχή ω πολυονημική, για ταχύτητα μεγαλύτερα συνεχή ω τριγωνομετρική. Στο 0 ψάχνουμε με ορισμό, βρίσκουμε το όριο στο 0 πλην και το όριο στο 0 συν. Όριο στο 0 πλην κάνει 1, όριο στο 0 συν κάνει 1, το F του 0 κάνει 1. Συνεπώ η F είναι συνεχή και στο 0. Συνεπώ η F είναι συνεχή στο πεδίο ορισμού τη. Τώρα για την παραγωγισμότητα στο 0 βρίσκουμε το όριο στο 0 συν του F του Χ πλην F 0 0 που είναι ο ορισμό τη παραγωγού στο 0, το οποίο προκύπτει 0. Και με ανάλογο τρόπο το όριο τη F του Χ πλην F 0 διαχύμιον 0 στο 0 πλην, πάλι ο ορισμό τη παραγωγού, το οποίο προκύπτει πληνέα. Διαφορετικά πλευρικά, συνεπώ η F δεν είναι παραγωγήσιμη στο 0. Στο γ 2 έχουμε ότι το f του 0 κάνει 1 και το f του 3 πι δεύτερο ότι κάνει 0. Συνεπώ διαφορετικέ τιμέ στα άκρα, άρα δεν ισχύει το θεώρημα ρολ για την F. Ε, στο γι ερώτημα έχουμε f τον με το 0, μειον η μη τον με το 0, άρα χίσον με κάπα πι. Το χι όμως ανήκει στο 0-3 πι δεύτερα, άρα έχουμε χίσον πι. Ε, στο γάμα 3 για χ αρνητικά έχουμε την εφτόνο χ. Διακρίνουσα είναι αρνητική ή εφτόνο αρνητική, άρα δεν υπάρχει εφαπτωμένη παράλυση των χιτών χ. Στο γάμα 4 από το γάμα 1 η F είναι συνεχή στο μειονάπειρο 3π2. Για τα χ τα μικρότερα του μηδενό η F είναι παραγωγήσιμη ω πράξη παραγωγήσιμη, άρα από το προηγούμενο ερώτημα η F είναι εκνησίω φθήνουσα και συνεχή με F του α1 το 1 συνάπειρο. Και για κάθε χ στο κλειστό 0 3π2 η έφυνε, παραγωγή, σύμμα, με χ, σύμμα, το 0 είναι παραγωγήσιμη Χ π. Παίρνουμε λοιπόν στο πινακάκι μα την μονοτονία. Έχουμε το ολικό ετώ ελάχιστο στο σημείο αυτό, στο χ π. Άρα το f του π έχουμε πλην 1. Άρα η f του χ είναι μεγαλύτερη τεή του πλην 1 για κάθε χ στο πλην άπειρο 3π δεύτερα κλειστό. Ε, περνάμε στο θέμα δέλτα. Έχουμε το Δ, δεν ήταν δύσκολο ερώτημα. Έχουμε την H του Χ. Η H τόνο είναι θετική. Στο κλειστό 1,1 μπορούμε να εφαρμόσουμε Μπολτζάνο. Ε, άρα έχουμε μια τουλάχιστον ρίζα και λόγω μονοτονία είναι μοναδική. Ε, στο ερώτημα Δ2 ε, έχουμε την F του Χ, Ελένη Χ0 επί Χ και ένα μείον Ελένη Χ μείον. Αν θέλει προσοχή, έχουμε Ελένη του Χ0 και όχι Ελένη Χ. Εκεί οι μαθητέ ίσω να μπερδευτούν. Είναι παραγωγήσιμη. Η ευτόνο κάνει Ελένη μείον 1 προ Χ. Έχει ρίζα το Χ ίσον Χ0. Δίνουμε την ευτόνο Χ μεγαλύτερη του μηδενό. Είμαστε στην επόμενη κάρτα. Ωραία. Οπότε προκύπτει ότι στο χ0 έχουμε ολικό ελάχιστο το f του χ0 που έπειτα από πράξεις προκύπτει ότι κάνει 0. Στο ερώτημα Δ3, τα κοινά σημεία σε F και σε G, πάμε να λύσουμε F του Χ στον G του Χ. Αντικαθιστούμε, κάνουμε πράξεις προσεκτικά. Το Χ δια το Χ είναι πάντα θετικό, γιατί το δεξιμένο είναι θετικό, διαφορετικά έξω είναι αδύνατη. Συνεπώ, έχουμε να λύσουμε την κάπα του χλνχ-1 διχ-0 επί χλ-1 διχ-0 και 1 ίσο με το 0. Βρίσκουμε παράγωγο, κάνουμε το πινακάκι τη παραγώγου, στην επόμενη κάρτα είμαστε. Ε, οπότε βρίσκουμε ότι παρουσιάζει ολικό μέγιστο για χ χ0 συνεπώ K του χ μεγαλύ, μικρότερο του K του χ 0. Άρα το χ ίσον χ 0 είναι μοναδική ρίζα. Συνεπώ το τάφ χ 0, χ 0 δια χ 0 έχουμε μοναδικό σημείο επαφή. Πρέπει να δείξουμε ότι εκεί έχουν κοινή εφαπτωμένη. Συνεπώ αρκεί να δείξουμε ότι ευτόνο χ 0 στον τζετόνο χ 0. Αυτό στην ουσία κάνουμε. Αντικαθιστούμε, κάνουμε πράξει και καταλήγουμε σε κάτι που ισχύει. Καταλήγουμε ότι ένα προ χ 0 ίσον με ελέν χ0. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ωραία, που έχουμε δείξει ότι ισχύει στο πρώτο ερώτημα. Στο ΔΕΛΤΑ 4, γράφουμε τον τύπο τη απόσταση. Απόλυτο F του χ μειον φ του χ. F του χ μεγαλύτερη του φ του χέρα, πετάμε το απόλυτο. Διακρίνουμε δύο περιπτώσει. Αν η φ είναι παραγωγήσιμη, τότε από θεώρημα αφερμά θα έχουμε ντετόνο χ0 με το 0. Άρα φιτόνο χ0 με το 0. Συνεπώ, χ0 κρίσιμο σημείο. Αν η φ δεν είναι παραγωγήσιμη εξορισμού το χ0 είναι κρίσιμο σημείο. Αυτά με τα μαθηματικά κατεύθυνση προ ανατολισμού, να περάσουμε στο κομμάτι τη βιολογία των σπουδών υγεία. Καλησπέρα. Γενικά τα θέματα στη βιολογία ήταν βατά, ωστόσο είχαν κάποιε παγίδε. Α ξεκινήσουμε με το θέμα Α. Στο θέμα Α, το Α1 που αφορά τη μελαχρωματική ξηροδερμία, η απάντηση ήταν το Α οφείλεται σε βλάβε στου μηχανισμού επιδιόρθωση του DNA. Το Α2 είναι το γ που είναι 1 ή κανένα όσον αφορά τον παράγοντα 8. Στο α3, ένζυμο που συνδέει δεοξυριβονοκλειοτίδια με 3-5 φωσφοδιαστερικό δεσμό αποτελεί αντίστροφη μεταγραφάση, το δέλτα δηλαδή. Α4, στο οπερόνιο της λακτόζης, ως επαγωγέας της μεταγραφής των δομικών γονιδίων του οπερονίου λειτουργεί η λακτόζη. Και α5, σε κάθε δίκλωνο μόριο DNA, και οι δύο αλυσίδε έχουν προσανατολισμό 5 τόνο προ 3 τόνο. Όσον αφορά το θέμα Β, στο Β1 ο επιχειασμό συμβαίνει μόνο στη μείωση. Ο σχηματισμό του ατράκτου συμβαίνει στη μείωση και στη μείωση. Η αντικατάσταση γερασμένων κατεστραμμένων κιτάρων συμβαίνει μόνο στη μείωση. Η σύναψη των ομολόγων χρωμοσωμάτων συμβαίνει μόνο στη μείωση. Ο χωρισμό αδερφών χρωματίδων συμβαίνει στη μείωση και στη μείωση. Η διατήρηση της γενετικής σταθερότητας από κύτταρο σε κύτταρο συμβαίνει στη μύτωση και ο διαχωρισμός ομολόγων χρωμοσωμάτων συμβαίνει μόνο στη μείωση. Στο θέμα Β2, όσον αφορά τις τεχνικές με τις οποίες γίνεται η διάγνωση τροπανοκυταρικής ανεμία είναι η μοριακή ανάλυση DNA, η βιοχημική ανάλυση και η δοκιμασία δρεπάνωσης, όπως αναφέρει το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 103. Στο θέμα Β3, που έχουμε τα δύο στελέχη των βακτηρίων, ε, αντιστοιχεί η θεωρία από το σχολικό βιβλίο σελίδα 22 από το κομμάτι που λέει μεταξύ γονιδίων έως καινούργιες ιδιότητες και έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό. Στο Β4, το αντικωδικόνιο που ψάχνουμε είναι το UAC 3 τόνος 5 τόνος, το οποίο είναι συμπληρωματικό με το κωδικόνιο της Μεθιονίνης. Πάμε στο θέμα Γ1. Στο θέμα Γ1, η θέση η τη της αντιγραφής είναι η Β, ενώ το πρωταρχικό τμήμα της ασυνεχούς αλυσίδα είναι το 2. Στο θέμα Γ2, θα τοποθετηθούν 6 ραδιενεργές ουρακίλες και 13 ραδιενεργές γουανίνες συνολικά και προσθέτουμε και το κομμάτι θεωρίας από τη σελίδα 32-33 του σχολικού βιβλίου από το σημείο που λέει τα κύρια ένζημα έως τμήματα DNA, στο θέμα Γ3 έχουμε 18 ώρα διενεργά ε, Στο Γ4 το σωστό είναι το πλασμίδιο Α. Προσθέτουμε την αντίστοιχη θεωρία από τη σελίδα 61 του σχολικού βιβλίου και σελίδα 62. Στο Γ5 είναι οι πιθανέ αλληλουχίε όπω φαίνονται στην οθόνη. Και συνεχίζουμε με το θέμα Δ. Στο θέμα Δ, το Δ1, Αφορά δύο χρωμοσώματα, το χρωμόσωμα Ψ και το χρωμόσωμα 21, με το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για την ομοκιστινουρία. Ενώ στο ΔΕΛΤΑ 2 η Μαρία δεν γίνεται να πάσχει από ομοκιστινουρία, διότι έχουμε τρει διαφορετικέ αλληλουχίε, και προφανώ αυτό έχει προκύψει από μη διαχωρισμό στην πρώτη μειωτική διαίρεση του πατέρα ή τη μητέρα τη. Στα θέματα ΔΕΛΤΑ 3 και ΔΕΛΤΑ 4 η πατρική γενιά είναι η πρώτη διασταύρωση που φαίνεται στην οθόνη. Μπορεί να είναι είτε η πρώτη είτε η δεύτερη, με τους αντίστοιχους γαμέτες για να προκύψει εν τέλει η F1 γενιά από την οποία προκύπτουν τα άτομα όπως φαίνονται στον πίνακα. Στην F2 γενιά έχουμε τελικά 16 πιθανούς απογόνους, οι οποίοι αντιστοιχούν με τους απογόνους που μας δίνει η άσκηση. Αυτά με τα θέματα της βιολογίας και συνεχίζουμε με τα αρχαία ελληνικά. Για σας. τα φετινά θέματα των αρχαίων ελληνικών κρίνονται ποιοτικά με διαβαθμισμένη δυσκολία στο, ε, στο β' στη γραμματική και ε, σε σχέση με τα περσινά θέματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ευκολότερα. Πάμε λοιπόν στα θέματα. Α1α. Ένα σωστό πολιτική γαρτέχνη ούπο ήχον εις μέρος πολεμική, δύο σωστό ζεύσουν δίσας περι το μία πόλη το παν, τρία λάθος εις έχουν ιατρικήν πολύς ικανός ιδιώτες και οι αλλοι δημιουργη δημιουργή, α1, β1, η αντωνυμία αυτών αναφέρεται στη λέξη των θυρίων. δύο, το επίρρημα ούτω αναφέρεται στη φράση πότερων ως ετεχνεν νεμιντε νέμιντε, β1, αναφέρουμε τους ορισμούς της εδούς και της δίκης, όπως διατυπώνονται στη σελίδα 62, από το φάκελο υλικού. Από αυτές πηγάζει η πολιτική αρετή και με αυτές εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, εμπεδώνεται η πολιτική ενότητα και η κοινωνική αρμονία. Η ύπαρξη ηθικών νόμων και ο εσωτερικευμένος σεβασμός σε αυτούς εδώ δρά ανεξάρτητα από το φόβο της ποινή. Η υπακοή στους πολιτιακούς νόμους δίκη αναστέλει τη διάθεση του ατόμου για αντικοινωνική συμπεριφορά. Η νόμοι ω έκφραση τη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσωποποιούν το έμφυτο στον άνθρωπο συνέστημα τη δικαιοσύνη. Εκλογήκευση τη χορήγηση του Δία. Η λειτουργία τη ΕΔΟΥ και τη Δίκη αποτυπώνεται στη φράση Νιέν Πόλεων Κόσμητε και Δεσμοί Φιλία Συναγωγή. Διαφαίνεται η σημασία των ενιών στη συγκρότηση και στη λειτουργία των πολιτικών κοινωνιών. Με τη συμβολή του εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση. Η εδώ συνδέεται με το πόλεον κόσμο, είναι δηλαδή αναγκαία για την αρμονική συνύπαρξη των πολιτών. Έτσι αποφεύγεται η αγανάκτηση και η αποδοκιμασία των άλλων που λειτουργούν διαλυτικά για τις κοινωνίες, κόσμη. Η δίκη παραπέμπει στη φράση πόλεων δεσμών, δηλαδή σε εφαρμογή κανόνων δικαίου για την κατοχύρωση της νομιμότητας. Οι πολίτες δηλαδή δεσμεύουν τη συμπεριφορά τους για τη συνοχή της πολιτικής κοινωνίας, δεσμοί φιλίας συναγωγή. Β' 2 γλωσσικέ επιλογές για την επιβολή τη θανατική ποινή. Χρήση του τελικού απαρεμφάτου κτίνην, παρομοίωση ω νόσο τη πόλη του μη μετέχοντα στην πολιτική αρετή, ω νόσον πόλεω. Επανάληψη του επιθέτου πα, πάντα πάντε. Χρήση προστακτική θε μετεχόντων. Ο Ερμή προβληματίζεται για τον τρόπο διανομή των δώρων. Ο Δία απαντά ότι η εδώ και η Δίκη πρέπει να μοιραστούν σε όλου. Επανάληψη του επιθέτου πάντα πάντε. Αν οι βασικέ ιδιότητε για την πολιτική συγκρότηση τη κοινωνία δεν είναι κοινέ στα μέλη τη, αυτή δεν προχωρά. Έτσι φαίνεται η ανάγκη για καθολική κατοχή των ηθικών ιδιοτήτων, που δεν είναι έμφυτε, αποτελούν όμω την προπόθεση για την επιβίωση των ανθρώπων και για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των πολιτικών κοινοτήτων. Επιπάντα, έφη έω μετεχόντων, ουγαράν έω τεχνών. Επιπλέον, η θέσπιση αυστηρότητα του νόμου για όποιον δεν κατέχει την πολιτική αρετή καταδεικνύει την αδυναμία του Δία να εξασφαλίσει την καθολικότητα της Εδούς και της Δίκης και νόμων για θέες έως πόλεως. Ο νόμος του Δία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος άνθρωπος να αποδεικτεί ανίκανος να τις αποκτήσει, το μη δυνάμενον. Οι Εδώς και οι Δίκοι μοιράζονται σε όλους τους ανθρώπους δυνάμει χωρίς να είναι αυτονόητες ούτε φυσικές, αλλά απόκτημα του κοινωνικού ανθρώπου. Οφείλει με την διδασκαλία να μετέχει στην πολιτική αρετή. Αν δεν το πετύχει, ευθύνεται και τιμωρείται. Ακόμη. Γίνεται αναφορά για καθολική συμμετοχή στην πολιτική αρετή χωρί κοινωνικέ διακρίσει. Μια ρηξικέλευτη αντίληψη του πρωταγόρα και μετέπειτα του χριστιανισμού και του διαφωτισμού. Β3. Ένα λάθο, δύο λάθο, τρία σωστό, τέσσερα σωστό, πέντε λάθο. Β4. Α. Ένα ε, δύο γ, τρία σίγματα, τέσσερα ζ, πέντε ή, έξι α β β Η πολιτική παρακμή διαφθείρει τον θεσμό της δημοκρατίας. Κάθε δημιουργός μέσα από την τέχνη του εκφράζει την καλλιτεχνική του ευαισθησία. Β5. Φύση και νόμος. Αντίθεση. Η διδασκαλία των σοφιστών πρέσβευε πως οι ιδιότητες δίνονται εκφύσεως. Κατά τον Καλικλή, η φύση είναι το θεμελιώδες στοιχείο κάθε ανθρώπινης συμπεριφορά και επιδίωξη. Ενώ για τον πρωταγόρα, συστατικό στοιχείο τη αρμονικής κοινωνική συνύπαρξη είναι ο νόμο. Ο Καλικλή αναφέρει πω οι αδύνατοι καθορίζουν του νόμου για να αναστείλουν τη δύναμη των δυνατών και αποδίδουν την αδικία στην πλεονεξία. Γι' αυτό προτείνουν όλοι οι να έχουν κατοχή στα αγαθά. Η φύση θα επέμβει και θα ορίσει το δίκαιο του καλύτερου και του ισχυρότερου. Αντίθετα, ο πρωταγόρα Αναφέρει πω η πολιτική κοινότητα δημιουργήθηκε νόμο με σκοπό την ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών και τη διασφάλιση τη ζωή. Η συμβίωση αρχικά δεν ήταν αρμονική. Η αδικία επικρατούσε, οι άνθρωποι διασκορπίζονταν και πάλι εξοντώνονταν από τα θηρία χρειαζόταν εύρυθμη κοινωνική και πολιτική ζωή. Άρα ο πρωταγόρα καταλήγει στη δικαιοσύνη ω αναγκαίο συστατικό για τη συγκρότηση των πολιτικών κοινωνιών, την ανάπτυξη σχέσεων φιλία και συνεργασία. Ενώ για τον Καλικλή, η φυσική δικαιοσύνη ορίζει το δικαίωμα του ισχυρότερου και κατέχει μεγαλύτερο μερίδιο από τον αδύναμο. Πάμε στο αδίδακτο κείμενο Γ1 Μετάφραση. Ο Άνιτο από τη μια εξαιτία τη κακή του γιού του και λόγω τη δική του υπεροψία, ακόμα και μετά το θάνατό του, έχει κακή φήμη. Ο Σοκράτη από την άλλη, επειδή εξύψωνε τον εαυτό του στο δικαστήριο, τραβώντα πάνω του τον φθόνο, έκανε του δικαστέ πιο πολύ να τον καταδικάσουν και κατά την άποψή μου, λοιπόν, έχει επιτύχει την μοίρα που αγαπούν οι Θεοί. Γάμα 2. Ο ξενοφώντα το απόσπασμα από το έργο του Απολογία Σοκράτου παραθέτει τι απόψει του για τη στάση που κράτησε ο Σοκράτη στο δικαστήριο. Η ψυχική Ρώμη οφείλεται στη συνολική στάση τη ζωή του. Προκρίνει το θάνατο ω ευκολότερη επιλογή, συγκαταλέγοντά τον στα αγαθά. Τον προτιμά συνειδητά από τη ζωή. Ο φιλόσοφο αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή με γενναιότητα και δεν δηλιάζει γιατί εκπληρώνει το χρέο του ο ξενοφώντας αντιδιαστέλλοντας το ήθος του ανήτου με αυτό του Σοκράτη τον την ιστεροφημία που τον ακολουθεί. Η ειρωνία και η περιφρόνηση του φιλοσόφου προς τους δικαστές και το θάνατο δεν είναι άσχετες με την καταδικαστική απόφαση. Για τον Ξενοφώντα ο Σοκράτης είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη του και αποτελεί πρότυπο ζωής λόγω της σοφίας και του ήθους του. Γάμα 3α η μην μένουν δοκίδι θεο, θεοφιλεστέρων μυρών τετυχικένε. Τον μεν γαρβίον τα χαλεπότερα, γάμα τρία βήτα, έγνο γνώθη, ζει, ζή, ζήν, τεθνάνε, τεθνικό, τεθνεό ή τεθνεό σύστη, τέθνα, θη, γάμα τέσσερα αλφα. Δια το μεγαλήν ένα αρθρο απαρέμφατο ω επιρηματικό προσδιορισμό τη αιτία από τη ρηματική φράση φθόνων επαγόμενο. Του ζήν ένα απαρέμφατο, τελικό ω ονοματικός ονοματικό προσδιορισμό, γενική συγκριτική. Β' όρο σύγκριση με πρώτο το τεθνάνε από το Κρήτον του ανδρός, ετερόπτωτο ονοματικό προσδιορισμό, γενική κτητική από τη σοφία και γενναιότητα. αξιωμακαριστότατον, κατηγορούμενο στο τον άνδρα μέσω του συνδετικού ρήματο, νομίζω γάμα 4β. Ο υποθετικό λόγο έχει την εξή μορφή, ή συνεγένετο αορίστου ε, οριστική, αυτή είναι η υπόθεση, η απόδοση είναι εκείνο νομίζω οριστική εναιστότα, είναι το πρώτο είδος το πραγματικό και για να αντιλωθεί το προσδοκόμενο έχουμε το εξής. Υπόθεση αν συγγέννηται υποτακτική αορίστου, απόδοση εκείνων νομιό οριστική μέλλοντα. Αυτά από τις απαντήσεις των αρχαίων, αναλυτικές απαντήσεις στο νέακρήτη.gr και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους στην Κρήτη. Γεια σας.